Αρκαδία 938 Πάλι μαζί σα, Αγαπητοί Ακρατέ, δεύτερη ώρα τη ζωντανή εκπομπή ASSI απ' έξω. Γιώργο Σιλίουπλο στο μικρόφωνο, ο Γιώργο αναγνωστό πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Και έχουμε μαζί μα την κυρία Δέσποινα Μπαμπά, υπεύθυνη του Dance Point. Η οποία, το οποίο ο Dance Point παρουσιάζει σήμερα ε, μία παράσταση, ε, Δέσπινα, η οποία είναι ενταγμένη στι αποκριάτικε εκδηλώσει του Δημουτρίπολη. Όπω καταλαβαίνετε, από το μεγάλο καρνάβαλο τη πολιτική πάμε στο μικρό καρνάβαλο των εκδηλώσεων του Ε, Πόλεμο του Τσελεμεντέ. Και χάσμα των γενεών. Πολύ συγκρουσιακό, είναι πολιτική η παράσταση ε, Δεν είναι πολιτική η παράσταση <laughs> ε, <πολιτική>. ε, Κατάρχα, ευχαριστώ <laughs> που με καλέσατε Και καλημέρα ε, Η παράστασή μας δεν είναι πολιτική ε, Είναι κομική όμως Είναι μια χοροθεατρική παράσταση Με κομικά στοιχεία ε, Βασίστηκε σε μια ιδέα του Δημήτρη Αναστασόπουλου ε, Το κείμενο το έγραψε Ο Παναγιώτης Κυρίτσης ε, Έχει χορό και θέατρο Τα οποία αλληλεπιδρούν πάντα με κομική διάθεση και πάντα στο επίκαιρο θέμα του χάσματος των γενναίων. Άρα έχουμε και πρόζα δηλαδή θέατρο. Ναι, ναι, ε, δεν είναι μόνο δηλαδή χορός για να ξέρουν οι ακροατές. Να πούμε βέβαια ότι επειδή το Μαλιαροπούλιο δεν έχει... Δυνατότητε φιλοξενία πολλών ανθρώπων και επειδή υπήρχε και η διαδικασία τη κράτηση θέσεων, επειδή είναι δωρεάν η παράσταση, προσφέρεται από το Δήμο Τρίπολος, δηλαδή στου πολίτε, δεν έχετε από ό,τι μα έλεγε θέσει. Όχι. Ε, αυτό είναι ευχάριστο για εμάς ε, Δυσάριστο για τον κόσμο που θα ήθελε να παρακολουθήσει την, την παράστασή μα. Ε, γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι θα θέλαμε να την παρουσιάσουμε και πάλι με την πρώτη ευκαιρία. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνίε γιατί δεν ξέραμε πώ θα πάει. Αλλά δεσμευόμαστε ότι θα παίξει μια-δυο μέρε ακόμα και πάλι. Να πούμε τώρα ότι σε αυτό το χώρο του, ας πούμε, του χορού, ενώ έχουμε την τύχη ω περιφέρεια βέβαια να έχουμε το Διεθνέ Φεστιβάλ Χορού που γίνεται βέβαια κάθε χρόνο στην Καλαμάτα, όπω είναι γνωστό. Στην Τρίπολη, αν εξαιρέσουμε το παραδοσιακό κομμάτι ε, του χορού, δεν έχουμε ιδιαίτερη ε, θα λέγαμε παράδοση σε αυτό. Ή μήπω έχουμε Έχουμε άλλη αντίληψη εμεί, ε, Δεν έχουμε, αλλά εμεί προσπαθούμε να κάνουμε. <laughs> να αποκτήσουμε. <laughs> να αποκτήσουμε. <laughs> ναι. Ε, το οποίο βέβαια, επειδή το έχουμε πει πολλέ φορέ και το έχουμε πει και κατηδίαν έξω εμεί, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει χώρο στην Τρίπολη για εκδηλώσει κάποιου κάποιων απαιτήσεων ενώ οικονομικών παραγωγικών απαιτήσεων κλειστός χώρος ενώ γιατί είμαστε και στην Τρίπολη η οποία έχει αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει τέτοια ανάπτυξη πάντω, έτσι. Ναι είναι δύσκολο λόγω χώρου αλλά είναι και δύσκολο λόγω χρηματοδότησης okay. γιατί για, για να κάνει μια παραγωγή αξιοπρεπή ε, απαιτούνται κάποια χρήματα στην Τρίπολη, καλώ ή κακό, έχουμε συνηθίσει να είναι δωρεάν οι περισσότερε εκδηλώσει. Άρα αυτά τα χρήματα ναι. θα πρέπει να είναι ή από εμά που το διοργανώνουμε κάτι με τη βοήθεια του Δήμου. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβαίνει. Εννοεί βέβαια, Σανέχι. έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια γιατί παλαιότερα στι εποχέ, α πούμε, αν μπορούμε να τι χαρακτηρίσουμε παχέ αγελάδε. Γιατί έχουμε και ένα θέμα στην Μεγαλόπολη με, με αγελάδε, τέλο πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ε, υπήρχε και υπήρχαν και παραστάσεις που δίνονταν ε, από το δημόσιο, όχι μόνο από το Δήμο ή από την περιφέρεια προϊνομαρχία ή από το κράτος απευθείας ε, αλλά υπήρχαν και αυτές που είχαν εισιτήριο, κανονικό που λέμε και πήγαινε ο κόσμος βέβαια ε, και τις έβλεπε αλλά μιλάμε για, τότε για μεγάλα ονόματα κτλ Αυτό κάποια στιγμή κόπηκε, έπαιξε και η πανδημία ρόλο βέβαια σε αυτό και τώρα είμαστε σε αυτό που είπε πολύ σωστά, το επίπεδο ότι χρειάζεται χρηματοδότηση γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Ε, ε, εσύ αυτό λοιπόν, πώ θα μπορούσε να το λύσει, αν το έλεγε στον Δήμαρχο, πώ θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα τη χρηματοδότηση, να ζητήσει χρήματα από το κράτο, ή να κάνει κάτι άλλο, να προσπαθήσει να βρει χορηγού πιο μεγάλου. Ε, σω και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί κατά καιρού ξέρω ότι υπάρχουν προγράμματα που, που τρέχουν, οπότε θα πρέπει να απορροφηθούν από εκεί οι κονδύλια ε, και από χορηγού και ίσω όλοι μαζί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, γιατί συνήθω το ένα αποκλεί το άλλο. Δηλαδή, αν ο Δήμο ε, χρηματοδοτεί, ε, απαγορεύεται εμεί να έχουμε εισιτήριο. Ναι. Ούτε ο Δήμο έχει πάντα τόσα πολλά χρήματα να μα χρηματοδοτήσει. Μόνο με εισιτήριο πάλι δεν γίνεται. Είναι και μικρό το θέατρο. Πάλι με την τιμή του εισιτήριου δεν μπορούμε να καλύψουμε mm -hmm. τα έξοδά μα στην ουσία. Από ναι. ότι μάλλον θα πρότεινε μια κοινή... Μια σβίτ. Σύμπραξη mm. δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό. Ναι. Να πούμε βέβαια, αγαπητέ κρατέ, ότι η παράσταση που θα παρουσιάσω τα παιδιά του Dance Point απόψε ήταν ενταγμένη στο φεστιβάλ Κομμωδία. Το οποίο ο φεστιβάλ Κομμωδία βέβαια μάταιωθηκε, γιατί όπω ανέφεραν οι διοργανωτέ σε ανακοίνωσή του, ε, θα χανόταν σε εισαγωγικά μέσα στι εκδηλώσει που γίνονται, κατεξοχήν δηλαδή καρναβαλικέ εκδηλώσει, που γίνονται από το Δήμο Τρίπολη. Οι οποίε βέβαια είναι τρει ουσιαστικά. Εξαιρώ. Ε, είναι και οι δύο παραστάσει σήμερα του Dance Point, αύριο οι δράστε με το με την τέχνη ροή, άλλο εκεί θέατρο, καθαρό θέατρο εισαγωγικά. Ε, οι είναι οι εκδηλώσει που ξέρει και εσύ δέσπινα, την Κυριακή ουσιαστικά που είναι το Triple In ναι. Color και το παραδοσιακό που γίνεται τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα. Ναι. Ε, εσύ πιστεύει ότι. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση σε όσου ασχολούμαστε με αυτά στην Τρίπολη, εάν πρέπει να εγκαταλείψουμε σε εισαγωγικά βέβαια, όχι να κάνουμε απολύτω τίποτα, να μην δώσουμε έμφαση σε κάποια πράγματα, όπω είναι η περίοδο των αποκριών, γιατί δεν έχουμε εδώ ιδιαίτερη παράδοση, και να δώσουμε έμφαση, α πούμε, στο Πάσχα, στην άλωση ή στη, και σε άλλε τέτοιε εκδηλώσει. Εσεί πέρα αυτή τη αντίληψη ή θεωρεί ότι πρέπει να γίνονται έτσι κι άλλω πράγματα συνεχώ. Ε, όχι, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνονται πράγματα συνεχώ, ότι δεν είναι πρακτικά εφικτό <συκλή> και ότι δεν είναι όλε οι πόλει για όλα. Ό,τι έχει να κάνει και με τον πληθυσμό κάθε πόλη. Δεν γίνεται όλοι να έχουμε καρναβάλι, όλοι να έχουμε Πάσχα, όλοι να έχουμε Χριστούγεννα. Ό,τι καλύτερα να επικεντρωθούμε σε ό,τι μπορεί να προσφέρει η Τρίπολη, για παράδειγμα, το Πάσχα, που είχε μια παράδοση, και να ζωντανέψει αυτή η παράδοση και να προσπαθούμε πιο πολύ γι' αυτό παρά να προσπαθούμε να κάνουμε λίγο απ' όλα. Σίγουρα δεν θα ικανοποιηθούν όλοι οι πολίτε. Και σίγουρα πάντα ό,τι και να γίνεται κάποιο θα λέει α, δεν έγινε το καρναβάλι, αχ, δεν έγινε το Πάσχα». Αλλά μάλλον πρέπει να γίνει μια επιλογή εκεί. Ναι, εντάξει, οπότε δεν θα, σε, δεν θα σου ζητήσω, δεν θα σε φέρω σε δύσκολη θέση να σου ζητήσω να σχολιάσει τι πρόσφατε αναρτήσει, να μην τι πω δηλώσει του Νίκου Φλόρου, ο οποίο του γνωστού οικαστικού, ο οποίο είπε ότι όλοι οι διαχρονικά οι δήμαρχοι το μόνο που ενδιαφέρονται, γιατί δεν το προσδιορίσε ο ίδιο βασικά, γι' αυτό το λέω εγώ, δεν ξέρω αν εννοούσε κάποιου συγκεκριμένου, έτσι όπω το είπε ήταν για όλου, ότι δεν ενδιαφέρονται, ενδιαφέρονται μόνο να φτιάξουν παγκάκια και πλατείε ε, και να βγουν στι εκλογέ. Άρα ο πολιτισμός ο οποίος και ειδικά ο πολιτισμός αξιώσεων ο οποίος είναι γνωστό ότι δεν είναι ιδιαίτερα κάτι που τραβάει τον κόσμο δεν αξιοποιείται ή μάλλον δεν, δεν δίνεται έμφαση σε αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει ή είναι θέμα της Τρίπολης. Ε, νομίζω ότι πρέπει να κρατηθεί μια ισορροπία σε αυτό. Είναι και θέμα της Τρίπολης γιατί έχουν γίνει αξιόλογες παραστάσεις και δεν έχουν κοινό. Ναι. Οπότε μετά και ο κάθε Δήμο θα πει: Μα γιατί να κάνω, αφού δεν πηγαίνει κανεί, γιατί να κάνω αυτή την παράσταση. Mm -hmm. Από την άλλη, νομίζω ότι εκπαιδεύεται και ο κόσμο. Και με μια σωστή προώθηση, δηλαδή, και πώ θα αλλάξουν τα πράγματα, αυτό... Αν πηγαίνουμε με την ίδια σιγουριά. Μ αυτό ακριβώ είναι και το φιλοσοφικό, σε εισαγωγικά το λέω ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, ο Δήμο και το κράτο, βέβαια, είναι υποχρεωμένο, κατά την άποψή μου βέβαια αυτό, είναι υποχρεωμένο να προσφέρει πράγματα τα οποία δεν δυσκολεύονται να βρουν το κοινό του. Είναι υποχρεωμένο να τα δίνει αυτά. Θα, θα, βάλει και τα δημοφιλή, θα υπάρχει αυτό που είπε στην ισορροπία, αλλά πρέπει να προσφέρει και κάτι το οποίο είναι πιο δύσκολο, σε εισαγωγικά το λέω. Το δύσκολο, πιο... έχει μεγαλύτερε απαιτήσει. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να κάνει, όπω είπε και είναι και εκπαιδευτικό το ζήτημα. Αυτό, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ναι. Άλλωστε αυτό προσπαθεί να κάνει και εσύ. Πε μα τώρα γιατί. Ε, που ε, με παιδιά, έτσι, μικρά παιδιά. Εμεί δουλεύουμε ναι, με μικρά παιδιά και, και με κάποιου ενήλικε, αλλά yeah. λιγότερου. Ε, στην ουσία κάνουμε Οι συντελεστές Οι χορευτές είναι από τη Σχολή και σε αυτή την παράσταση Είναι και από τη Σχολή της Καλαμάτας Jazz Dance Του Δημήτρη Αναστασόπουλου Συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια με τον Δημήτρη Και έτσι έχουμε εντάξει στη σχολή Και hip hop, commercial Jazz και φέτος και Λάτιν είναι μια καινούρια συνεργασία δεν έχουμε κάνει πάλι παράσταση μαζί αλλά θέλαμε να δοκιμάσουμε και κάτι καινούριο, να πειραματιστούμε ναι. ενώσαμε λοιπόν τις δυνάμεις μας ε, μας όπως ξαναείπα το θεατρικό κείμενο και τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Παναγιώτης Κυρίτσης πάλι δεν έχουμε συνεργαστεί αλλά μας αρέσει να γνωρίζουμε ναι. καινούριου ανθρώπου και να πειραματιζόμαστε οι συνεργασίες πάντα έχουν να προσφέρουν και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση. Χορεύουν 23 παιδιά και ενήλικες. Ε, στην ουσία οι χορογραφίες είναι, σίγουρα δεν είναι μπαλέτο, είναι πιο θεατρικές. Ε, όλο το έργο στην ουσία είναι μια αναδρομή σε αντιλήψεις, μουσικές, την αργό που χρησιμοποιεί κάθε γενιά. Με πολλού τρόπου δείχνουμε το χάσμα των γενναίων, με κωμικού τρόπου στην ουσία. Εκείνο ο Τσελεμεντέ παίζει ένα ρόλο κομικό, δηλαδή. Ε, εκεί θα μπορώ να τα μαρτυρήσω και όλα Κατάλαβε. Όχι, είναι να μην κάνω μπο... το... spoiler, εννοείται, ο... εννοείται. Ό,τι μπορεί. Ό,τι ε, <laughs> <laughs> μπορεί να αφήσει. Ε, στην ουσία, είναι δύο γείτονε, mm -hmm. ένα νεαρό άντρα και μια πιο ηλικιωμένη γυναίκα, που μένουν σε διπλανά διαμερίσματα. Και έτσι δείχνουμε όλο το χάσμα, πώς θα βρίσκουν, πώς απομακρύνονται, πόσο κοντά προσπαθούν να έρθουν αλλά δεν τα καταφέρνουν. Και όλο αυτό γίνεται και μέσω της μαγειρική. Του συνδέει και του ε, απομακρύνει και πάλι. Ωραία. Του συνδέει η μαγειρική, του απομακρύνει η μαγειρική, το χάσμα των γενών. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βέβαια να πούμε ότι και που, είπαμε, που είπα πριν για spoiler, αφού έχουν κλείσει οι θέσει. στο μέλλον δηλαδή. Όλα. Εντάξει, τι spoiler, θα πάει, θα έρθει ο κόσμο έτσι κι αλλιώ, βέβαια να πούμε ότι όπω είπε και πριν, σκέπτεστε να το ξαναπαρουσιάσετε. Οπότε. Ε, ναι, θα αυτό είναι ο σκοπό μα, γιατί όλα αυτά έχουν πάρα πολύ κόπο και πάρα πολλέ Και Συνεργαζόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι μόνο όσοι φαίνονται στη σκηνή. Είναι τα σκηνικά μα, είναι τα κοστούμια μα. Θα έχει κανεί Νάντια αντιμενούσε, ο φωτισμό, ο γεωργό ο κοτζόπουλο. Mm -hmm. ε, βοηθάει πάρα πολύ κόσμο που δεν φαίνεται. Mm -hmm. Δηλαδή κάποιο βλέπει το αποτέλεσμα και θεωρείται πάρα πολύ εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει πάρα πολύ δουλειά, μήνε δουλειά, όρεση ε, ε, προβών. Πολλά παιδιά είναι μικρά, είναι 12 χρονών. Ε, ναι. Κουράζονται, περιορισμένο ο χρόνο του, φροντιστήρια κτλ. Είμαστε μόνο στα Σαββατοκύριακα και είναι κρίμα μετά να παρουσιάζει κάτι μόνο για μια φορά. Ναι, αυτά που λε είναι πολύ γνωστά σε εμά που ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πολλοί ο, ο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ε, όπω λέμε και εμεί στη θεατρική ομάδα, εντάξει, ο κόσμο δεν ενδιαφέρεται, το αποτέλεσμα τον ενδιαφέρει. δεν δηλαδή τον ενδιαφέρει τι έχει πέρασει εσύ. Ε, το ξέρουν κάποιοι όπω εμεί που τα συζητάμε. Που είναι στο αυτά. χώρο. Ναι, που τα συζητάμε ναι, αυτά τα ότι πράγματα. Δε, 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 το ξέρει και πολλοί κόσμο, αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Πάντα το αποτέλεσμα είναι που μετράει έτσι είναι στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Εμεί λοιπόν. έχουμε βάλει τα δυνατά μα. Όπω πάντα, πάντα ότι καλύτερα τα τελευταία μπορούμε. χρόνια μπορούμε να πούμε τον Dance Point έχει προσπαθήσει ε, να κάνει κάποια πράγματα ε, αρκετά διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε σε σχέση με και προσπαθώντας να συνδυάσει και την κλασική κουλτούρα όπως είχατε κάνει για το Χριστούγεννα ας πούμε ε, και κάτι διαφορετικό γιατί όπως είπα στην Τρίπολη υπάρχει μια κυριαρχία με την καλή έννοια το λέω ε, του παραδοσιακού Χορού, ο οποίο δυστυχώ βέβαια, γιατί το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά γιατί έχω εσένα εδώ, ο οποίο κατέλαβε και το χορόδραμα <laughs> φέτο. <laughs> και ουσιαστικά το κατάπιε. Γιατί αυτό δεν ήταν. Παιδιά, εντάξει. Όταν κάνουμε, όταν κάνουμε κάτι, μια παρουσίαση τέτοιου είδου παιδιά, δεν χορεύουμε παραδοσιακά στο τέλο και πανηγυρίζουμε. Εντάξει. Δηλαδή, κάπου να υπάρχει ναι. μια συνέπεια, ναι. <laughs> κάπω. Ναι. Θέλει λίγο μια προσοχή. Δικό μου αυτό. Δικό μου ναι, αυτό. θα συμφωνήσω. Ναι, ναι, είναι απλώ ότι Ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και ένα σχεδιασμός, ο οποίος δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν για άλλους λόγους, δεν προτάσσεται Ο πολιτισμός θεωρείται ότι είναι λίγο πολυτέλεια. Ε, παλιότερα γινόταν γιατί είχαμε τους θεσμούς, είχαμε τις δομές, είχαμε και τα χρήματα. Δανικά, δανικά, αλλά τα είχαμε τα χρήματα. Τώρα που δεν υπάρχουν, υπάρχει, ε, δεν μας βγαίνουν να δώσουμε εκεί, πρέπει να δώσουμε από εδώ και τα λοιπά. Τα γνωστά, ξέρεις, υπάρχουν γνωστές δικαιολογίε, έχουμε ενεργειακή κρίση και τα λοιπά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ε, τι, 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 άλλο θες να πεις θες να Τίποτα, θέλω άλλο. να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστέ. Ε, ο, εμ, για τον κόσμο που θα ήθελε σήμερα να έρθει να μας δει και δεν ε, ε, βρήκε εισιτήριο. εισιτήριο. Ε, δεσμευόμαστε για την επόμενη φορά. Σα ευχαριστούμε όλου πάρα πολύ και ευχαριστούμε και εσά που μα καλέσατε. Εμεί σα ευχαριστούμε. Λοιπόν, 8 η ώρα το βραδυ mm -hmm. Πόλεμος πόλεμο του Τσελεμεντέ, χάσμα γενναιών στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο, στα πλαίσια των αποκράτικων εκδηλώσεων βέβαια του Δήμου Τρίπολη, από το Dance Point. Καλή πτυχία, δέσπινα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι να το ξαναπέξετε και μία και δύο φορέ να μπορέσει να το δει και όσο να τον περισσότερο κόσμο. Φυσικά, έτσι το συζητάμε αυτό. ευχαριστούμε λοιπόν, ε... πολύ.